Λοιπόν, καλώς όρισε λοιπόν η κυρία Δανέλη στην παρέα μας. Είναι για μας μια εξαιρετική τιμή η δική της παρουσία. Είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα βιβλίο της, τα τέσσερα μπαστούνια. Θα είναι το δεύτερο βιβλίο το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Δεύτερο, διότι το πρώτο, το οποίο το είχαμε ορίσει πριν από περίπου τρεις συναντήσεις, εάν του δώσουμε ακόμη 10 λεπτά καθυστέρηση, και να μην το ξεχάσουμε τελείως. Οπότε λοιπόν θα συζητήσουμε πρώτα την πόλη των οστών του Μάικλ Κόνελι. Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στα τέσσερα μπαστούνια. Η σημερινή νύχτα είναι αρκετά σημαντική για όλους μας, διότι στη λέσχη αυτή που σήμερα κλείνουν 3 χρόνια και 74 βιβλία, θα μας συγχωρήσετε για το λίγο που λένε και οι Γάλλοι, έτσι είναι, έχουμε τη φιλοδοξία να τα εκατοστήσουμε, αν όχι τα χρόνια μας, πάντως τα βιβλία σίγουρα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Κόνελι και την πόλη των οστών. Κάποια γενική επισκόπηση του βιβλίου, έχετε τις σημειώσεις, ξέρω ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος, αλλά για να δούμε πόσο καλή μνήμη έχουν τα μέλη της λέσης. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πόλη των οστών. Ποιος έχει ένα γενικό σχόλιο? Τι άρεσε, τι δεν άρεσε, γιατί άρεσε, γιατί δεν άρεσε? Αναστασία. Ναι, από αυτά που θυμάμαι, ξεκινήσω με τα θετικά. Ναι. Μου άρεσε εξαιρετικά ο τρόπος της γραφής του. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η συνέχεια της παλιάς καλής αμερικάνικης σχολής. Mm-hmm. Έτσι, βρήκα συναρπαστική τη γραφή, με κέρδισε, μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο αρνητικό, που ίσως είναι και τελείως προσωπικό, είναι το τέλος. Δεν με έπεισε καθόλου για την αδελφή του δολοφονημένου νεαρού. Mm-hmm. Δεν με έπεισε ότι αυτή τα έχει δημιουργήσει όλα και ίσως μια αιμονή που υπάρχει γενικώς στην αμερικάνικη λογοτεχνία με την κακοποίηση των παιδιών στην οικογένεια κτλ. Αυτό λιγάκι σαν να με κούρασε. Εμένα προσωπικά, γιατί θεωρώ είναι πολύ πολύ προσωπικό αυτό το τελευταίο σχόλιο. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, καλογραμμένο. Είναι η συνέχεια της αμερικάνικης σχολής. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχει περάσει και πολύ καιρό έτσι για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμένα τι μου άρεσε στο βιβλίο? Μου άρεσε όλο αυτό το... αυτή η συγκροτημένη έρευνα που μπορεί να κάνει ένας detective, ένας αστυνομικός, χρησιμοποιώντας τα διάφορα εργαλεία που του δίνει η υπηρεσία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το βήμα-βήμα που πάει από το ένα στο άλλο. Ξέρεις ότι θα φτάσει στο δολοφόνο, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η βοήθεια που έχει μέσα από την υπηρεσία. Αυτό μου έμεινε. Παρενθετικά σε αυτό που είπες, ναι, ανέφερες την έκφραση σε αυτά που του προσφέρει, που του δίνει η υπηρεσία, ναι, ή αυτά που δεν του δίνει η υπηρεσία. Ή αυτά που δεν του δίνει η υπηρεσία. Γιατί σωστά, σε ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου ουσιαστικά είναι, ναι, ναι, πάλι εσωτερική, πάλι μέσα στην αστυνομία. Και ίσως είναι ένα από τα πολύ θετικά σημεία του βιβλίου, λέω ίσως, τόσο στη δική μου γωνία ανάγνωσης. Το γεγονός ότι μαθαίνεις αρκετά για το ποια είναι η ατμόσφαιρα μέσα σε μια υπηρεσία αυτού του τύπου. Ναι. Όπου τελικά μόνο αγγελικά πλασμένοι δεν είναι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχουμε μαζί μας εδώ τον Ιωσήφ τον Καβανάκη. Είναι ένα μέλος της λέσης μας, ο οποίος έρχεται αρκετά σπάνια πλέον στη λέση. Γιατί δουλεύει πάνω σε 25 ώρες βάση. Και σε 8 μέρες της εβδομάδας. Γιατί είναι επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της αστυνομικής διεύθυνσης. Δηλαδή είναι ο ειδικός επάνω στην σειραφή των στοιχείων που επιτρέπουν το τάισμα του μοντέλου για να αποκαλυφθεί το κατάστημα.